Η Ανάφη είναι βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος Έχει δέντρα. της Σαντορίνης. Δεν νομίζω, Εσύ πού ελάχιστα, να έχει. ελάχιστα έχω Πού πάει, έχω να έχει. πάει. Έχει Αλλά είναι ελάχιστα. πανέμορφη. Είναι πανέμορφη η Ανάφη. Και να πούμε ότι επί Μεταξά ήταν τόπος εξορίας. Την εποχή εκείνη λοιπόν, θα πούμε αργότερα για την κυρία Μαργαρίτα Κένα, η οποία Εμείς μπορεί να μην ήταν... έχουμε πάει στην Ανάφη και να μπορεί να μην έχουμε μελετήσει για την ιστορία της, αλλά έχει πάει πολλές φορές και έχει φορές και έχει ζήσει εκεί η κυρία Κένα. Η κυρία Κένα, είναι καθηγήτρια, ανθρωπολογίας στο Wales, στην Ουαλία, του Σουόνσι. Και εδώ τη Είναι βλέπουμε αυτή που βλέπουμε. με το Αυτή γαϊδουράκι. η φωτογραφία είναι η πρώτη που έβγαλε μόλις αφήχθη εκεί, 1996. Αυτές βέβαια είναι 96-66. μεταγενέστερες, το 66, συγγνώμη. Όχι ως εξόριστη. 1966. Είχε πάει ως φοιτήτρια για να κάνει τη διατριβή της εκεί. Τώρα που είναι στην Ανάφη, ναι. Είναι στην Ανάφη. Κυρία Κένα, δεν Γεια πήγατε σας. ως εξόριστη, ως φοιτήτρια πήγατε στην Ανάφη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι στην Ανάφη και περιμένω το πλοίο να πάμε στην Αθήνα τώρα. Εδώ έχουμε μία φωτογραφία σας που σας δείχνει πάνω σε ένα γαϊδουράκι το 1966 όταν πρωτοπήγατε σαν φοιτήτρια. Ναι, τότε ήταν γιορτή του Άγιου Παντελεήμονα και πήγα με το γαϊδούρι στην Βαϊά μαζί με μια κοπέλα Αυτός και ο μήλος που είναι από πίσω υπάρχει και ακόμα. πολύ ωραία. Αυτός ο μήλος υπάρχει ακόμα από πίσω. Ο ανεμόμυλος. Τώρα είναι πολύ σπάνια τα κτίρια που παίρνουν. Αυτά, η εκκλησία, ναι, ένας από τους μήλους, όλα αυτά, ναι. Τώρα Αλλά το εσείς χωριό έχει φυσικά μεγαλώσει. έχετε μελετήσει τη ζωή στην Ανάφη, αλλά αν κάτι μελετήσατε πάρα πολύ καλά, είναι την κοινωνική ζωή των εξορίστων στην Ανάφη. Διασώσατε πάρα πολύ σημαντικό αρχαιακό υλικό και φωτογραφικό. Βλέπουμε μερικές φωτογραφίες. Πώς ήταν η ζωή των εξορίστων στην Ανάφη. Ναι, βρήκα τυχαία 160 γυαλινές αρνητικές που δείχνουν την ζωή των εξοριστών εκεί, αλλά ήταν ένα κομμάτι από μια πιο μεγάλη έρευνα που έκανα για την ζωή των κατοίκων εδώ. Αλλά από το 1966 μέχρι τώρα είναι 50 χρόνια. Και τα ελληνικά τα μάθατε ερευνώντας Ή τα ξέρατε. ή τα ξέρατε από το Πανεπιστήμιο. Για τους εξόριστους δεν ήταν το σκοπό μου. Ο σκοπός μου ήταν να μελετήσω την ζωή των κατοίκων στην Ανάφη ως ήταν σαν νησί που είχε πάθει μεταναστεία και έτσι. Αλλά τυχαία βρήκα αυτά τα αρνητικά και αφού δεν μπορούσα να βρω βιβλίο, κάτι τέτοιο να μαθαίνω πιο πολύ, πρέπει εγώ να το γράψω. Και Και μιλάτε εδώ, βλέπεις αυτή τη φωτογραφία είναι στην Ανάφη, όχι για τους εξόριστους, ήταν για ένα γάμο που έγινε εδώ. Αλλά οι περισσότεροι είναι από την ζωή των εξόριστων. Τις γιορτές τους, την δουλειά τους, Ωραία. Και τι όλα αυτά. στοιχεία μαζέψατε εσείς για τη ζωή στην Ανάφη, σε ένα νησί που είναι πολύ μακριά από το κέντρο και δεν ξέρω και τι ομοιότητες μπορεί να έχει και με ένα χωριό της Ουαλίας, για παράδειγμα. Καμία σχέση. Τότε ήταν να κάνω κάτι να συγκρίνω με τα άλλα που υπάρχουν για την Ελλάδα, για τους βοσκούς, για τους αγρότες και έτσι διάλεξε ένα νησί να είναι τόπος που άλλος δεν έχει μελετήσει. Πάντως τα καλοκαίρια έρχεστε σίγουρα εκεί στην Ανάφη για μπάνιο, ε? Ήμουν στην Ανάφη όχι μόνο καλοκαίρι, ήμουν εκεί για 16 μήνες και χειμώνα, Νοβέμβρη, Φεβρουάριο, όλα αυτά. Δηλαδή, έμαθα πως είναι πολύ σκληρή η ζωή εδώ στα Μάλιστα. νησιά. 30 χρόνια κρατάει η έρευνά σας, κυρία Κένα. Είναι αλήθεια, 30 χρόνια. Έχετε Όχι, 50. φωτογραφικό.
Mm-hmm. 50 χρόνια. 50 χρόνια. Συνεχίζει. Συνεχίζει. Έχετε φωτογραφικό υλικό το οποίο το έχετε παραχωρήσει στο Μουσείο Μπενάκη? Όλες τις φωτογραφίες που έχω για την Ανάφη και οι δικές μου και άλλες είναι στο φωτοαρχείο στο Μπενάκη. Αυτό που βλέπουμε εδώ, η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ... Όπως είδες. Οι φωτογραφίες που είδαμε με τα κουτιά, έχω να πω, ότι είναι τα κουτιά που αποκαλύφθηκαν εντελώς τυχαία. Και εκεί πάνω, εκεί μέσα βρέθηκαν τα αρνητικά. Κυρία Κιάννα, θα τα ξαναπούμε, να σας αφήσουμε να πάρετε και το πλοίο, να μην χάσετε το πλοίο, γιατί θα φύγετε για Πειραιά. Θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι και καλή αντάμωση, λέμε εδώ εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.